παράδοση παραλαβή στην Παιανία. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έδωσε με κάθε επισημότητα το χρήσμα του προπονητή στο Γιάννη Αναστασίου, που επιστρέφει ως παλιός πλέον στους πράσινους και διάθεση να φέρει άνεμο αλλαγή στο σύλλογο σε όλα τα επίπεδα με μοντέρνο αγωνιστικό μοντέλο παναθηναϊκής φιλοσοφίας. Επιλέγει με βασικό κριτήριο το υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά και το ήθος. Θέλαμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι να μοιράζονται όλοι το ίδιο όραμα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο είμαστε οργανωμένοι και είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Τα χαρακτηριστικά που ζητάμε θα είναι πάντα μεγάλο βάρος δίνουμε στην ταχύτητα και στην τεχνική και στο χειρισμό της μπάλας σε υψηλό ρυθμό. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θέλει να προσδώσει στο τριφύλι επιθετική φιλοσοφία που θα αρχίζει από τις μικρές ηλικίες και θα φτάνει μέχρι και την πρώτη ομάδα. Υπάρχει η Ακαδημία και γίνεται μια συγκεκριμένη δουλειά, θα έλεγα, και με μια πάρα πολύ καλή φιλοσοφία. Ο στόχος μας είναι αυτή η φιλοσοφία να συνεχιστεί και στην πρώτη ομάδα και να δημιουργηθούν οι βάσεις ώστε ο Παναθηναϊκός στα επόμενα χρόνια να μπορεί να παράγει τους δικούς του παίχτες αλλά και τους δικούς του προπονητές. Το τεχνικό επιτελείο θα στελεχώσουν ως βοηθή προπονητή ο Άγγλος Στίβ Ρούτερ, ο Γιάννης Βονόρτας και ο γυμναστής Γιουσέφ Φως, ενώ δεσπόζει η μορφή του Δημήτρη Σαραβάκου σε διοικητικό ποστό. Χαρούμενος που μετά από αρκετά χρόνια θα αναλάβω αυτή τη θέση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε ήδη συζητήσει με το team και νομίζω ότι έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά. Ο Νίκος Νταμπίζας δεν ήταν στην επίσημη παρουσίαση, καθώς βρίσκεται σε συνέδριο προπονητικής. Ένας μεγάλος σύλλογος με επέλεξε για ένα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό είναι τιμή και τεράστια ευθύνη ταυτόχρονα. Στόχος είναι η αναγέννηση της ομάδας και θα εργαστώ με βάση τις αρχές που έχω σαν άνθρωπος και τις γνώσεις που έχω αποκομίσει μέσα από τη διαδρομή μου στον χώρο του ποδοσφαίρου, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε το όραμα πράξη. Η επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα σηματοδοτεί νέα εποχή και ο κόσμος του Τριφυλιού σύντομα θα αποφασίσει για το μέλλον σε ό,τι αφορά τη στέγαση του συλλόγου. Θα θέσουμε στους οπαδούς μας και στα μέλη της συμμαχίας ένα ερώτημα για το τι επιθυμούν και τι προτιμάνε, να μείνουμε και να προσπαθήσουμε να μείνουμε στη Λεωφόρο για πάντα ή να προχωρήσουμε με την κατασκευή, την προσπάθεια κατασκευής ενός νέου γηπέδου στο Βοτανικό. Οι κακές διαιτησίες φέτος δεν πέρασαν απαρατήρητες και στη διάρκεια της συνέντευξης προέκυψε είδηση. Ένας γνωστός δικηγόρος με τη συνδρομή της κάποιου μέλους της διοίκησης του Παναθηναϊκού θα υποβάλει τις επόμενες μέρες μία μηνυτήρια αναφορά και θα καταγγείλει ότι από ό,τι εκείνοι εκτιμούν οι κακές διαιτησίες που είχαμε αυτή τη σεζόν δεν είναι τυχαίες. Ο Παναθηναϊκός ανήκει στον κόσμο του και με τη βούλα μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Όταν γίνεσαι μέλος και αποκτάς κάρτα ή όταν έχεις εισιτήριο διαρκείας και αποκτάς κάρτα της Συμμαχίας, αυτή η κάρτα θα είναι και εκπτωτική κάρτα. Το μέλος της Συμμαχίας να μπορούμε να του πούμε με απόλυτη ευθύτητα ότι αν γίνεις μέλος Συμμαχίας θα πάρεις τα λεφτά που επενδύεις για την ομάδα που αγαπάς πίσω.